Άκρος αποκαλυπτική και χωρίς να μασάει τα λόγια της, εμφανίστηκε η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζιεράκη μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV αναφορικά με το σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση ακραίας και ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς όμοιας με αυτή στο Μάτι Αττικής, μια περιοχή που μετατράπηκε σε νεκροταφείο αθώων ανθρώπων. Υποστήριξε ότι τα περίφημα σχέδια εκένωσης περιοχών υπό ακραίες συνθήκες μπορεί να έχουν εκπονηθεί, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο άσκησης, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι έντονα φαινόμενα πυρκαγιών δεν βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ο σχεδιασμός, είναι σοβαρός, είναι στα χαρτιά ουσιαστικά, γιατί δεν έχουν γίνει κάποιες ασκήσεις, δεν έχουν γίνει κάποια άλλα θέματα, κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ίσως εκτενεί τέτοια φαινόμενα για πυρκαγιές είναι χαμηλά στην ατζέντα της αυτοδιοίκησης. Θεωρητικά, επειδή δεν έχουμε μεγάλα δάση, δασικές εκτάσεις, με ικανή καύσιμη ύλη, έτσι ώστε να δώσει τέτοιες φωτιές, θεωρούν ότι δεν θα συμβούν τέτοια φαινόμενα. Να μπορούν να γίνουν κάποιες ασκήσεις, αν αυτό είναι δυνατόν, να μπουν ψηλότερα στην ατζέντα της αυτοδιοίκησης. Η κυρία Κοζιεράκη υποστήριξε ότι ήρθε η στιγμή η πολιτεία να λειτουργήσει με τις εντός σχεδίου δόμησης περιοχές, ενώ σε τοπικό επίπεδο τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν κατεδαφίσεις κτισμάτων που βρίσκονται σε ρέματα και όχι μόνο μέσα σε υγειαλούς και παραλίες. Η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης εξήρε τη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, τονίζοντας μάλιστα ότι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή αν θέλουμε εκτός σχεδίου δόμηση πλέον. Δηλαδή, είναι ανθρώπινη τάση προς την καταπάτηση και την αυθαιρεσία μέσα σε κάποια όρια. Αν σου επιτρέπεται ασύστολα εκτός σχεδίου δόμηση, θα λειτουργήσεις έτσι. Πρέπει να δούμε λίγο να λειτουργήσουμε μόνο εντός σχεδίου με κάποιο τρόπο. Εκτελούμε περίπολα έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή παρουσία στις εκτάσεις αυτές και θα κοιτάξουμε λίγο να δούμε πιο σοβαρά κατεδαφίσεις εντός ρεμάτων πλέον και όχι μόνο στον αγιαλό και στην παραλία. Η Μαρία Κοζιεράκη μέσα από την Κρήτη TV αναφέρθηκε και στην τραγωδία που εξελίσσεται στο Μάτι Αττικής με τους δεκάδες νεκρούς, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται καθημερινά. Μίλησε για λάθη και παραλήψεις που πιθανότατα να έγιναν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μέσα στον οικισμό στο Μάτι αλλά και περιμετρικά της Λεωφόρου Μαραθώνος. Πριν 15 χρόνια κατά τα Ολυμπιακά έργα, η Λεωφόρος Μαραθώνος φυτεύτηκε με κουκουναριές, άλλο ένα πεύκο δηλαδή κατά μήκος, που ναι μεν δημιούργησε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα παρόδιας βλάστησης, αλλά λειτουργήσε σαν γέφυρα για να περάσει για να φωτιά. Περάσει φωτιά, ναι. Άρα λοιπόν δεν υπήρχαν δράσεις και μέτρα πρόληψης σε αυτή την κατεύθυνση καθόλου.